Περίπου 30 ώρες μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα ξεκίνησαν από την Αθήνα με λεωφορείο προκειμένου να φτάσουν κοντά στους συγγενείς και τους φίλους τους. Ουκρανοί πολίτες που βρέθηκαν στην Ελλάδα επιστρέφουν στην πατρίδα τους οδικώς με αυτό εδώ το λεωφορείο από τη στιγμή που οι πτήσεις πλέον δεν γίνονται. Ανάμεσά τους βρίσκονται και νεαροί άνδρες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στη γενική επιστράτευση επιστρέφουν για να προστατεύσουν την πατρίδα τους. Οι Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα εδώ και χρόνια παρακολουθούν τις εξελίξεις με αγωνία. Η Μαρίγια κατάγεται από το Τερνόπιλ, μια πόλη στα δυτικά κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Είναι φρίκι όταν τώρα σε 21ο αιώνα εσύ ξέρεις ότι η οικογένειά σου εκεί τη νύχτα απλά την περάσανε στα καταφύγια, ότι χτυπάνε τις σιρήνες, ότι έρχονται προειδοποιήσεις στα τηλέφωνα να ετοιμαστείτε, να πάρετε τα απαραίτητα, να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, να πείτε στα παιδιά σας ότι γίνεται πόλεμος. Το φαντάζεστε τι γίνεται να κάνεις, να πεις σε ένα παιδί που είναι 3 χρονών ότι είναι στη χώρα πόλεμος. Η Κατερίνα βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια. Λέει ότι ο πόλεμος στην πατρίδα της δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά το 2014. Εμείς είχαμε ελπίδα που με τα χρόνια το πόλεμος να σβήσει, να βάλουν διπλωματικές διαλόγους, να μας βοηθήσει η Ευρώπη, άλλα κράτη, ΝΑΤΟ και να σβήσει αυτό το θέμα. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν το περίμενε που να αρχίσει τόσο μεγάλος πόλεμος στην Ουκρανία. Εγώ θέλω να ξεχωρίζουμε από αρχή. Άλλο είναι Ρωσία, είναι άνθρωποι και άλλο είναι Μόσχα και Πούτιν. Γιατί με την Ρωσία έχουμε ανάμεση οικογένεια, μην ξεχνάμε αυτό. Η Λουντμίλα κατάγεται από το Λουγκάνσκ, μία από τις πόλεις των αυτονομιστών στα Ανατολικά. Ζει στην Ελλάδα εδώ και 28 χρόνια. Υποστηρίζει ότι ο πόλεμος ήταν μονόδρομος. Υπήρχε δηλαδή αίτημα για ανεξαρτησία αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης της περιοχής του Ντονμπάς. Απλώς τότε που έγινε το δημοψήφισμα, βέβαια η Ουκρανία δεν ήθελε να αφήσει την περιοχή ανεξάρτητη και έτσι παραμείναμε μέσα στην Ουκρανία. Και τώρα που έγινε αναγνώριση επίσημη από τη Ρωσία, τουλάχιστον με όσους έχω μιλήσει δικούς μου είναι χαρούμενοι, γιατί περιμένανε αυτό εδώ και 8 χρόνια. Κάποιοι έχουν πάρει την πλευρά την Ουκρανική και κάποιοι την Ρωσική. Ρωσόφωνοι ας πούμε, έτσι, ρωσόφωνοι πιο σωστά. Και ξέρω οικογένειες, οι οποίες, ας πούμε, ο πατέρας διάλεξε την Ουκρανική πλευρά και ο γιος την Ρωσόφωνη. Και λέει, άμα δεις τον γιο σου τι θα κάνεις, η απάντηση ήταν, θα κλείσω τα μάτια μου. Να φανταστείτε πόσο πολύ έχουμε πια μίσος μέσα μας, είναι φοβερό.